Ήταν ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Μιχαήλ Γκορμπατζόφ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών σε νοσοκομείο της Μόσχας έπειτα από χρόνια προβλήματα υγείας. Γεννημένος στην περιφέρεια της Σταυρούπολης το 1931, μεγάλωσε σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια με την πρώτη του δουλειά να είναι οδηγός γεωργικών μηχανημάτων. Ανήσυχο πνεύμα γρήγορα ανέπτυξε πολιτική δράση. Το 1985 τον βρήκε επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ξεκινώντας το ταξίδι διακυβέρνησης της χώρας. Ένας άνθρωπος που ποτέ δεν δελεάστηκε από την εξουσία, αντιθέτως επεδίωκε με κάθε τρόπο και κάθε κόστος την ειρήνη. Οι προσπάθειές του να προσεγγίσει τη Δύση και να βάλει μια και καλή τέρμα στον ψυχρό πόλεμο μπορεί να του χάρισαν τον Νόμπελ Ειρήνης το 1990, όμως την ίδια ώρα τον έριξαν στο λάκκο με τα λιοντάρια μέσα στην ίδια του τη χώρα. Το 1991, ανήμερα Χριστουγέννων, ο Μιχαήλ Γκορμπατζόφ παρετείται από την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. С тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Την επόμενη της παρέτησής του η Σοβιετική Ένωση διαλύεται. Ακόμη και σήμερα κατηγορείται στη Ρωσία πως είναι ο άνθρωπος που δεν εμπόδισε την πτώση της Σοβιετικής κυριαρχίας. Trust but verify. Но значение этого... На каждой встрече вы это повторяете. You repeat that at every meeting. Με άπλετο χιούμορ ακόμη και σε επίσημες εμφανίσεις του. Απόλυτα πρωτοπόρος εμφαρμόζοντας μεταρρυθμίσεις και δίνοντας νέες ελευθερίες με την ελπίδα πως θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Και αθεράπευτα ρομαντικός και δοσμένος στη μία και μοναδική του αγάπη, τη Ράισα. Έχοντας και τις καλύτερες σχέσεις, θεωρώντας τον υπαίτιο για την πτώση του Σοβιετισμού, ο Ρώσος Πρόεδρος έκανε λόγο για τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε ο Γκορμπατζόφ στην πορεία της παγκόσμιας ιστορίας. Οδήγησε τη χώρα μας στην περίοδο των περίπλοκων δραματικών μετασχηματισμών και των εκτεταμένων εξωτερικών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων. Είχε βαθιά κατανόηση της ανάγκης για μεταρρυθμίσεις. Mutiger Reformer und ein Staatsmann, der vieles gewagt hat. Mikhail Gorbachev is one of those people who changed the world and unquestionably changed it for the better.